Ο κύριος Φαρσαλινός είπε νωρίτερα ότι η πανδημία δεν αντιμετωπίζεται στα νοσοκομεία, αλλά στην κοινότητα. Φαίνεται πως η κυβέρνηση έχει μια εντελώς άλλη προσέγγιση. Θα θέλατε να μας πείτε τι ισχύει αυτή τη στιγμή, ποια είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία της Αττικής? Ναι, έτσι είναι. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Κανένα ουσιαστικό μέτρο δεν πήρε η κυβέρνηση και είχε όλο το χρόνο στην διάθεσή της για να αντιμετωπιστεί η πανδημία ακριβώς εκεί που εκδηλώνεται. Δηλαδή στην κοινότητα, και για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, μέτρα προστασίας στους μεγάλους εργασιακούς χώρους, μέτρα προστασίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ουσιαστικά η κυβέρνηση πήγαινε από lockdown σε lockdown, αλλά έκανε ο lockdown στον ελεύθερο χρόνο μας. Με τα αποτελέσματα αυτά που έχουμε τώρα. Και τώρα τι έχουμε? Έχουμε αυτό που ομολόγησε σήμερα και ο Υπουργός Υγείας, ότι η Αττική είναι στο βαθύ κόκκινο και αιμορραγούν πράγματι τα νοσοκομεία της Αττικής από τις τραγικές ελλείψεις. Έχουν πλημμυρίσει από περιστατικά και από ασθενείς, με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης, και αντί να μας ακούσει έστω και τώρα για να βγούμε από το αδιέξοδο στο οποίο έχουμε οδηγηθεί με αποκλειστικά δική της ευθύνη, τι κάνει? Έρχεται σήμερα, και ενώ περιμέναμε όλοι να ακούσουμε κάτι διαφορετικό για το περιβόητο σχέδιο ενίσχυσης του ΕΣΥ, επειδή η Αττική είναι στο κόκκινο, έχουμε την ανακοίνωση της πλήρους μετατροπής του ΕΣΥ σε σύστημα μιας νόσου. Όλες τις προηγούμενες μέρες εμείς το περιμέναμε, γιατί γίνονταν συσκέψεις επί συσκέψεων με τις επιτροπές λοιμόξεων των νοσοκομείων, με τους διοικητές των υγειονομικών περιφερειών. Τι και αν τα λέγανε οι γιατροί που είναι στην πρώτη γραμμή, ότι δεν είναι λύση αυτή, ότι φέρτε προσωπικό. Είναι χαρακτηριστικό το έγγραφο πριν από λίγες μέρες της αναπληρώτριας διοικήτριας της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, που έδινε εντολή στα νοσοκομεία της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας να ανοίξουν, λέει, και να αναπτύξουν νέες κλίνες για να υποδέχονται περιστατικά COVID, επειδή ο μέσος όρος εισαγωγής σε κάθε εφημερία ασθενών ήταν 45, τώρα έχει αυξηθεί, με ασφάλεια, έλεγε, και τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Και αναρωτιούνταν όλοι οι συνάδελφοι, ξαναλέω, ομάδες διαχείρισης κρίσεων στα νοσοκομεία, επιτροπές λοιμόξεων, πώς με ασφάλεια? Με το ίδιο πραγματικά αποδεκατισμένο προσωπικό, η αναλογία ασθενών. Δεν έγιναν 7.000 προσλήψεις, όπως λέει ο Υπουργός και η κυβέρνηση. Σας λέω ποια είναι η πραγματικότητα. Τώρα με την δημιουργική αριθμητική της κυβέρνησης, εντάξει, τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Δεν τα λέμε μόνο η Ομοσπονδία, δεν τα λένε μόνο οι ενώσεις των νοσοκομειακών γιατρών, τα λένε οι συνάδελφοι, αυτοί που αντιμετωπίζουν τα περιστατικά, οι συνάδελφοι της πρώτης γραμμής, οι ειδικότητες της πρώτης γραμμής, από όποιο μετερίζει. Ξαναλέω, είτε είναι ομάδες διαχείρισης κρίσεων, είτε επιτροπές λοιμόξεων, τα λένε, λένε ψέματα όλοι αυτοί. Ας σας πω χαρακτηριστικά παραδείγματα για το νοσοκομείο. Η πνευμονολογική κλινική του Θριάσου νοσοκομείου έχει 4 γιατρούς οι οποίοι περιθάλπουν 65-70 ασθενείς και COVID και non-COVID περιστατικά. Το 50% από αυτά είναι non-COVID περιστατικά, και ταυτόχρονα επίγοντα σε μέρες μη γενικής εφημερίας, αλλά και ό,τι άλλο χρειαστεί οποιαδήποτε άλλη κλινική. Να σας πω για την Παμακάριστο, που έχει μόλις 5 παθολόγους ειδικούς για 92 κρεβάτια. Δίνουν εντολές από 65-72 χωρίς καμία πρόσληψη. Και το δεύτερο, γιατί αυτό μας είπανε, πάλι ανέγκυχτος ο ιδιωτικός τομέας. Γιατί, λέει, δεν έχει την τεχνογνωσία. Και εμείς τους προκαλούμε ειλικρινά να μας πούνε. Δεν έχει τεχνογνωσία, δεν έχει υποδομή, το Μετροπόλιταν, το Υγεία, το Ιασό. Πολλοί από τους διακεκριμένους, έγκριτους συναδέλφους, λοιμοξιολόγους, στην ίδια την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου, συνεργάζονται με αυτά τα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Δεν μπορούν να μεταλαμπαδεύσουν αυτή τη γνώση τους.
Αυτή τη στιγμή στις μονάδες COVID, κύριε Ρέτζου, υπάρχουν ράτζα, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που είναι σε διαδρόμους κτλ. Σας ρωτάω ποια είναι η εικόνα δηλαδή αυτή τη στιγμή. Όχι, μέχρι στιγμής θέλω να είμαι απόλυτα με βάση την τελευταία ενημέρωση που είχαμε σε ό,τι αφορά τις μονάδες εντατικής θεραπείας τουλάχιστον στο Λεκανοπέδιο. Νοσηλεύονταν οι ασθενείς, νοσηλεύονταν, διεκπεραιώνονταν δηλαδή τα περιστατικά. Λέω με βάση την τελευταία ενημέρωση ότι όπως καταλαβαίνετε αυτά αλλάζουν συνεχώς. Το πρόβλημα δεν είναι όμως μόνο το κρεβάτι και ο αναπνευστήρας, η υποδομή. Είναι και τι προσωπικό. Τα κρεβάτια που ανοίγουν λειτουργούν κάτω από τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας. Λέω χαρακτηριστικά το ασκληπιοβούλες. Αντί για 4 νοσηλευτές ανά κρεβάτι μεθ, έχεις αντιστροφή της αναλογίας, έχεις 1 νοσηλευτή για 4 κρεβάτια μεθ. Ο κύριος Ρίζος είπε πάρα πολύ σωστά ότι το πρόβλημα είναι στους χώρους εργασίας, αλλά δυστυχώς η ένταση και όλο το ενδιαφέρον της κυβέρνησης είναι στην σχόλη, στον ελεύθερο χρόνο. Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό? Εντάξει, είναι προφανές, γιατί τα περίφημα υγειονομικά πρωτόκολλα σταματάνε στις πύλες των χώρων δουλειάς και γιατί η εργοδοσία ξεσαλώνει. Είδαμε τι έχει γίνει στα σούπερ μάρκετ τον τελευταίο καιρό. Κύριε Φαρσαλή, αν μου επιτρέψετε όμως, ναι, έχει σημασία το ίδιο το σχέδιο που ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας, ένα προς ένα να τα... Επ' αυτού ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Ρέτζιο, επιτρέψτε μου. Μου έκανε εντύπωση που ο Υπουργός είπε ότι αυτό το είχαμε έτοιμο από πέρυσι και δεν το χρησιμοποιήσαμε. Θεωρητικά, αν είχε ενισχυθεί το σύστημα υγείας, το προηγούμενο εκείνο σχέδιο, το περσινό, δεν θα είχε καμία χρησιμότητα ή τουλάχιστον θα έπρεπε να απαντηθεί με νέα και να εφαρμοστεί με νέα δεδομένα. Ναι, είναι εύλογο το ερώτημά σας και έτσι είναι. Καλά, η ίδια η πορεία της επιδημίας και η έξαρση είναι ομολογία των εγκληματικών ευθυνών της κυβέρνησης στη διαχείριση της πανδημίας. Όμως επιτρέψτε μου, γιατί υπάρχουν κάποια στοιχεία που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά και ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας. Δηλαδή, το Σισμανόβλιο νοσοκομείο, ένα μεγάλο νοσοκομείο που εξυπηρετεί όλα, στο πούμε, το βόρειο τομέα, μετατρέπεται σε νοσοκομείο μιας νόσου. Υποτίθεται ότι θα υποστηρίζεται από το ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑ. Μεθοδεύεται πρακτικά η μετατροπή της καρδιοχειρουργικής μονάδας του Ευαγγελισμού, αλλά και του ασκληπίου της μονάδας ενθαγμάτων, σε μονάδες για COVID. Αντιλαμβάνεστε αυτό τι σημαίνει για τα καρδιοχειρουργικά περιστατικά? Μπορεί το γεγονός ότι το ΟΝΑΣΙΟ θα υποδέχεται, που έτσι κι αλλιώς υποδέχονται, καρδιοχειρουργικά περιστατικά να αναπληρώσει το κενό που θα δημιουργηθεί? Τρίτο ζήτημα. Λέει ότι το θριάσιο νοσοκομείο και το ασκληπείο Βούλας, όταν θα εφημερεύουν, θα υποστηρίζονται, λέει, έτσι γενικά και αόριστα, εμείς ξέρουμε τι σημαίνει αυτό, από ιδιωτικά θεραπευτήρια. Δεν τα εντάσσει στην εφημερία. Θα πρέπει περιστατικά που μπορούν να διακομιστούν, που δύναται να διακομιστούν, αυτό λένε, να διακομίζονται όταν τυγκάρει το σύστημα στα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Λες και οι ασθενείς, αφήστε που δεν υπάρχει σχέδιο, για όσους δεν μπορούν να διακομιστούν. Τι θα απογίνουν αυτοί οι ασθενείς στο θριάσιο, στα ασκληπιοβούλια? Γιατί αυτά τα νοσοκομεία συνεχίζουν να εφημερεύουν και για non-COVID περιστατικά. Αλλά τι νομίζει ότι είναι η κυβέρνηση η διακομιδή ενός ασθενούς ή το Υπουργείο Υγείας? Δεν τους έχουν πει? Ξέρετε τι κόπο απαιτεί η διακομιδή ενός ασθενούς να γίνει μια ασφάλεια? Τι είναι, φάκελοι αλληλογραφίας? Σαφές. Τι κούρια. Για το Φαρσαλμό. Διαμορφώνεται μια εκρηκτική κατάσταση και εμείς θα το πούμε τώρα να ενταχθούν τα ιδιωτικά θεραπευτήρια στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, λέμε πια κατά τη γνώμη μας πληρούν και τις προϋποθέσεις και από άποψη υποδομών και από άποψη προσωπικού. Και δεύτερον, εδώ τώρα λέει για προσλήψεις προσωπικού. Εμείς έχουμε πει συγκεκριμένο πράγμα. Υπάρχουν χιλιάδες συνάδελφοί μας ειδικευμένοι που περιμένουν ακόμα να κρυθούν για τις λιγοστές θέσεις μόνιμων γιατρών που έχει προκηρύξει η κυβέρνηση. Και εμείς αναρωτιόμαστε, πρέπει να κρίνει τον ειδικευμένο πνευμονολόγο, παθολόγο, αναισθησιολόγο, όλους τους ειδικευμένους γιατρούς
για να μπουν έπρεπε αύριο κιόλας να έρθουν στα δημόσια νοσοκομεία να τους διορίσει να πιάσουν δουλειά. Και την ίδια στιγμή βάζει τον ειδικευόμενο, τον οτορυνολαρυγκολόγο, τον γυναικολόγο, τον ουρολόγο στην εφημερία να αντιμετωπίσουν περιστατικά COVID. Εδώ μπήκε ακτινολόγο σε μεθ, κυρία Ρέτζικ. Στα αλήθεια τώρα θέλει να το πιστέψουμε αυτό. Σπύρο μου το ερώτημα σου για τον κύριο Φαρσαλινό. Λοιπόν, πρέπει να τα κάνει. Ναι. Γιατί δυστυχώς ο χρόνος πιέζει. Οι συνάδελφοι ειδικευόμενοι που περιμένουν, οι συνάδελφοι απόφοιτοι της ιατρικής, που περιμένουν να ξεκινήσουν ειδικότητα και ακόμα και τώρα η λίστα αναμονής λιμνάζει. Σαφές.